Γεια σου και καλώς ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα 35 του 2022 και τα κορυφαία κρυπτονέα είναι τα εξής. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με το Cardano, το οποίο με μία γέφυρα έχει αποκτήσει πρόσβαση στο USDC του Ethereum. Το USDC είναι ένα stable coin και είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νόμισμα στην αγορά, το οποίο είναι και το μοναδικό stable coin από τα μεγάλα τα γνωστά, τα οποία έχουν κρατήσει τα Ethereum ισοτιμία ένα προς ένα με το δολάριο. Εκτός σε αυτό το σημείο που το υπερκάλυψαν λίγο λόγω της καταστροφής του Terra Luna. Κατά τα άλλα, είναι το μόνο που έχει κρατήσει σταθερή ισοτιμία. Ακόμα και το Tether είχε πέσει στα 0,95. Αυτό δεν είχε τόσο μεγάλες πτώσεις, είχε πολύ μικρότερες και αυτό αυξάνει για την αξιοπιστία του. Πέρα ότι το market cap του έχει ανέβει σε σχέση με το Tether που έχει κατέβει, επειδή πολλοί από Tether τα πήγαιναν εκεί πέρα, επειδή έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία πλέον. Και η γέφυρα που υπάρχει λέγεται Lagoon και είναι η γέφυρα που επιτρέπει το USDC από το Ethereum να πάει στο Cardano. Θα σας ενημερώσω όμως ότι αυτή η γέφυρα βρίσκεται ακόμα σε beta, οπότε ίσως ήταν καλή ιδέα να περιμένετε να βγει η πλήρης μορφή της. Και εξαιρετικά νέα για το Cardano, συνεχίζει να παίρνει δύναμη από το Ethereum και να την αξιοποιεί στο δικό του δίκτυο και περιμένουμε και τον Ιούνιο το Vasil Hard Fork, το οποίο θα φέρει και πάρα πολλά apps πάνω στο Cardano. Και για όσους θέλουν και καλά χρησιμοποιήσουν τη γέφυρα τώρα, θα έχω κάτω στην περιγραφή, στο πλαίσιο με τις πηγές, πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γέφυρα γρήγορα και εύκολα. Δεν είναι κάτι περίπλοκο, αλλά για όσους θέλουν έναν οδηγό. Και συνεχίζουμε στη Nike. Η Nike έχει αγοράσει ονόματα τομέα Ethereum αξίας 45.000 δολαρίων. Μιλάμε συγκεκριμένα για το .swiss.eth που το αγόρασε για 19,72 Ethereum, δηλαδή 35.000 δολάρια. Δεν είναι γνωστό τι θέλει να κάνει η Nike με αυτό, αλλά είναι κάτι που αφορά τα κρυπτο σίγουρα και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σαν αλυσίδα του Ethereum. Και πέρα από αυτό, έχει αγοράσει συνολικά 10 ονόματα τομέα μαζί με αυτό, όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα που έχετε μπροστά σας. Και αναμένουμε μεγάλες εξελίξεις. Ενώ στα κρύπτο έχουν μπει και τα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1. Συγκεκριμένα, η Red Bull έχει συνεργαστεί με το ανταλλακτήριο Bybit για να κυκλοφορήσει τα NFT της Red Bull μέσα στο 2022 και πάνω στην αλυσίδα του Tezos. Ενώ η Aston Martin έχει ήδη συνεργαστεί με το Crypto.com ώστε να δημιουργήσει τα δικά της NFT πάνω στο marketplace του Crypto.com. Η Ferrari είναι ένα αγωνιστικό γεγονός που έχει βομβαρδιστεί από επενδύσεις κρύπτο, πάρα πολλά οχήματα έχουν πάνω ονόματα από διάφορα κρύπτο ή εταιρείες και επιτέλους και εγώ μπορώ να βλέπω κάτι και να καταλαβαίνω τι είναι οι χορηγοί και το καλύτερο είμαι ο μόνος μες στο δωμάτιο που καταλαβαίνει τι γίνεται όσον αφορά τους χορηγούς, κάτι Phantom, κάτι FTX, κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα εκτός από μένα επιτέλους. Και πάμε στο μεγάλο ερώτημα του σημερινού επεισοδίου. Θα κατακτήσουν οι κυβαντικοί υπολογιστές το Bitcoin? Οι κυβαντικοί υπολογιστές είναι νέος τύπος υπολογιστή που είναι πάρα πολύ γρήγοροι, πάρα πολύ ισχυροί και χρησιμοποιούν τα qubit. Το πώς δουλεύουν δεν αφορά το επεισόδιο, παρόλο που το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο. Παρ' όλα αυτά είναι εκτός από το επεισόδιο. Και ας μπούμε λίγο σε λεπτομέρειες. Ένας κυβαντικός υπολογιστής με 1,9 δισεκατομμύρια qubits θα μπορούσε να σπάσει τον αλγόριθμο κρυπτογράφηση του Bitcoin σε 10 λεπτά. Ενώ ένας με 13 εκατομμύρια qubits θα μπορούσε να το σπάσει μέσα σε μία μέρα. Το Bitcoin μπορεί να καταστραφεί μέσα σε μία μέρα. Αυτό κρατάμε. Το πρόβλημα είναι ότι απέχουμε λίγο από αυτά τα νούμερα. Ο καλύτερος κυβαντικός υπολογιστής έχει μόλις 127 qubits και μέχρι το τέλος του 2023 μάλλον θα βγει κάποιο μοντέλο που να έχει 1000 qubits. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε μπροστά στα 13 εκατομμύρια και στα 1,9 δισεκατομμύρια απέχουμε λιγάκι. Και έτσι το blockchain μπορεί να ανασφαλίζει τα επόμενα 10 με 20 χρόνια σύμφωνα με τους ειδικούς. Και θα πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι το blockchain θα είναι ασφαλές αν έχει τη μορφή που έχει. Δηλαδή αν οι κυβαντικοί υπολογιστές ανεβαίνουν και έτσι πως μένουν τα blockchain μένουν σταθερά για κάποιο λόγο παγώσουν και δεν εξελίσσονται, τότε μόνο θα μπορούσαν να τα σπάσουν σε 10 ή 20 χρόνια. Εγώ ξέρω ότι με τόσα λεφτά που έχουν μπει στο blockchain, επειδή είναι μια μοναδική και καινοτόμα τεχνολογία που θα προχωρήσει όχι απλά μια χώρα, θα προχωρήσει όλη την ανθρωπότητα, αποκλείεται μέσα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια να είναι έτσι όπως είναι σήμερα. Οπότε θεωρώ ότι οι κυβαντικοί υπολογιστές θα πρέπει να κάνουν κάτι καλύτερο από 1,9 δισεκατομμύρια qubits, ώστε να καταφέρουν να σπάσουν το bitcoin και γενικότερα οποιοδήποτε blockchain που μέχρι τα επόμενα 20 χρόνια δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχουν και πόσο μπορεί να έχουν εξελιχθεί. Και πάμε να δούμε λίγο την αγορά, η οποία είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Το Bitcoin έχει κάνει μέσα 24 ώρες άνοδο κοντά στα 5% και τα altcoin ακολουθούν. Άλλα περισσότερα, άλλα λιγότερα. Και ο λόγος είναι ότι οι γενικότερες αγορές είναι χαρούμενες. Οι αγορές στον κόσμο γενικότερα πάνε καλά.
Οι επενδυτές είναι μάλλον χαρούμενοι σήμερα, οπότε και τα κρυπτο παίρνουν το μερίδιο τους από την αγορά. Και αυτά είναι τα κορυφαία κρυπτο νέα για σήμερα, 35 2022. Να σημειώσω ότι το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.